ότι δεν έχουν δικαίωμα να στήσουν και ότι αν ξεκινήσουν να στήσουν να πάρουν εσάς, ενώ όταν τους πάρετε μέσα αυτόφορο, γιατί αυτό είναι μια προέγκριση. Δεν έχουν άδεια. Αυτά μας είπε χτες το βράδυ ο Δήμαρχος. Τώρα δεν φταίτε, οι μόνοι που δεν φταίτε είσαστε εσείς, οι μόνοι που δεν φταίνε είναι εκείνοι, οι μόνοι που δεν φταίνε είμαστε εμείς. Είναι κάπου στη μέση τα πράγματα. Μπορεί να μου πει κάποιος τι μπορεί να πει, ρε παιδιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν εδώ πέρα στο πάρκι να βάλουν το Λούνα Πάρκ. Ήρθανε να πάρουν τα 2/3 του πάρκι για να εγκαταστήσουν το Λούνα Πάρκ. Ναι, μα έχουν άδεια από τη Δημοτική Ενότητα η οποία τον δίκασε για 2.000 ευρώ. Υπάρχει μια προέγκριση, δεν είναι άδεια. Εχθές το βράδυ. Κρατάνε μια άδεια που λέει προς 2.000 ευρώ, νοικιάζομαι το χώρο για 15 Σεπτεμβρίου. Λέει προέγκριση, δεν λέει άδεια. Είναι προσύμφωνο το οποίο θα επικυρωθεί μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, δεν έχει πάρει καμία απόφαση. Την Τετάρτη, αν πάρει απόφαση. Δεν έχει το δικαίωμα να στήσει τίποτα και ούτε να εκμεταλλεύεται τον χώρο. Τώρα να πάρει τα αυτοκίνητα να φύγουν, γιατί είναι πάνω από 3,5 τόνους. Απαγορεύεται το πάρκι, μέσα στο πάρκι να έχει φορτηγά. Γιατί? Διότι λέει τα μπέλα εκεί, ίσως μου έρχεται 3,5 τόνους. Ναι, γιατί το λέει όμως. Γιατί το λέει? Τι γιατί το λέει? Γιατί είναι πάρκι για μικρά αυτοκίνητα και εξυπηρέτηση πολιτών. Γιατί παίρνει από κάτω αγωγή εδώ πέρα, γι' αυτό το λέει. Τι? Η αγωγή, εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αγωγή από κάτω εδώ για αγωγούς. Η τροχέα λέει ίσως μέχρι 3,5 τόνους. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε έρθει μια αίτηση μιας επιχείρησης Λούνα Πάρκ που ζητούσε να χρησιμοποιήσει το χώρο αυτό προσωρινά για να εγκατασταθεί. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, στο μεγαλύτερο το ποσοστό, πλην ορισμένων Δημοτικών Συμβούλων, αποφάσισε να το παραχωρήσει αυτό ο Δήμος. Αυτό αφορά τον Δήμο ως ιδιοκτήτη του χώρου. Ο Δήμος όμως είναι και αδειοδοτούσα αρχή. Όσον αφορά το Δήμο ως αδειοδοτούσα αρχή, εχθές ολοκληρώθηκε η προέγκριση που απαιτείται προκειμένου να εγκατασταθεί. Αλλά ο χώρος ακόμη δεν έχει διατεθεί ως ιδιοκτησία στην επιχείρηση του Λούνα Πάρκ, κάτι το οποίο εκκρεμεί και υπάρχουν αρκετά διαδικαστικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και δεν είναι τόσο πολύ απλά. Είναι δε πιθανόν να μην μπορούν και για τα οποία πρέπει να ακολουθεί όλη η νομοθεσία έτσι όπως πρέπει. Είχα σήμερα μία επίσκεψη εδώ πέρα από καταστηματάρχες γύρω από το δημοτικό πάρκινγκ της Φάρκαινας, οι οποίοι με εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει το χώρο αυτό του Δημοτικού Χωροστάθμευσης σε Λούνα Πάρκ. Κατάλαβα τις αιτιάσεις τους και τις απόψεις τους και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε αυτό το ζήτημα σε όλη του τη διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και τα ζητήματα που θέτουν οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι εκεί πέρα της περιοχής. Ο Λούνα Πάρκ, ο ιδιοκτήτης, κρατάει μία προέγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Επίσης κρατάει μία απόφαση της Δημοτικής Ενότητας Υιού, η οποία του παραχωρεί το χώρο έναντι 2.000 ευρώ. Ναι. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ναι. Συνεπώς μπορεί να εγκατασταθεί, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό κάνει. Όχι. Αυτό το οποίο κρατάει στα χέρια του ο επιχειρηματίας του Λούνα Πάρκ είναι η προέγκριση που είναι από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και από τη Δημοτική Ενότητα Υιού. Η προέγκριση αφορά την επιχείρηση όσον αφορά την άδειά της. Άρα ο Δήμος ως αδειοδοτούσα αρχή, ανεξάρτητα με το πού πηγαίνει να εγκατασταθεί, έχει δώσει την άδεια, αφού έχει κάνει τον έλεγχο όλων των πιστοποιητικών και των ελέγχων που απαιτούνται. Του Λούνα Πάρκ. Αυτό το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή, σήμερα που συζητάμε ακόμη το Λούνα Πάρκ, είναι την άδεια να εγκατασταθεί, τον συγκεκριμένο χώρο. Δεν το έχει διατεθεί από το Δήμο, γιατί εκτός από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, απαιτούνται και άλλες διαδικασίες που γίνονται κυρίως από το Τμήμα Περιουσίας, μέχρι να μπορεί να έχει υπογράψει ένα συμφωνητικό με το Δήμο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του χώρου, και να πει ότι τώρα πλέον έχω συμφωνητικό με το οποίο μου διατίθεται ο χώρος.